Γεια σας! Σε αυτήν την παρουσίαση θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τα όνειρα στα οποία και εμφανίζεται ελικόπτερο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας Dream Explainer πατώντας την ένδειξη εγγραφή ή subscribe και ξεκινάμε. Σε γενικές γραμμές αν δούμε ελικόπτερο στον ύπνο μας σημαίνει ότι έχουμε μεγαλεπίβολα σχέδια για το άμεσο μέλλον. Αν ονειρευτούμε πτώση ελικοπτέρου, σημαίνει πως τα σχέδιά μας θα έχουν άδοξο τέλος. Μάλιστα, αν ονειρευτούμε να είμαστε μέσα στο ελικόπτερο που πέφτει, τότε η καταστροφή θα μας χτυπήσει σύντομα την πόρτα και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμέναμε. Γι' αυτό όσο προλαβαίνουμε πρέπει να μειώσουμε τα οικονομικά ανοίγματα και ρίσκα που πήραμε. Αν δούμε ότι μας κυνηγάει η ελικόπτερο τότε νιώθουμε παγιδευμένοι, είτε από τις προσδοκίες μας καθώς έχουμε επενδύσει τα πάντα σε έναν στόχο, είτε από τις φιλοδοξίες άλλων που μας στοχοποίησαν θεωρώντας πως τους είμαστε εμπόδιο. Αν ονειρευτούμε πολεμικό ελικόπτερο να μας πυροβολεί, πρέπει άμεσα να βρούμε συμμάχους να μας στηρίξουν γιατί σύντομα θα δεχτούμε σφοδρή επίθεση. Αν όμως εμείς είμαστε πάνω σε πολεμικό ελικόπτερο, τότε είναι η στιγμή για ξεκαθάρισμα λογαριασμών με πολλούς, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και στον εργασιακό μας χώρο, είτε σε προσωπικό επίπεδο σε θέματα οικογενειακά ή όσον αφορά συμπεριφορές φίλων και γνωστών που μας ενοχλούν. Αν ονειρευτούμε ότι πηδάμε από ελικόπτερο είτε στη θάλασσα από μικρό ύψο είτε με αλεξίπτωτο, Σημαίνει πως για να πετύχουμε τους υψηλού στόχους που έχουμε θέσει, θα πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και να έχουμε πιο ενεργό ρόλο. Αν ονειρευτούμε ένα ελικόπτερο να μας ακολουθεί όπου και αν πηγαίνουμε, Τότε κάποιο έχει στραμμένη όλη του την προσοχή πάνω μα και παρακολουθεί κάθε μα βήμα. Αν ονειρευτούμε νοσοκομιακό ελικόπτερο να προστρέχει να μας βοηθήσει, τότε θα δεχτούμε ανέλπιστη βοήθεια από κάπου που θα μα βγάλει από τη δύσκολη θέση. Αν δούμε στρατιωτικό ή αστυνομικό ελικόπτερο να έρχεται να μα βοηθήσει, τότε μάλλον έχουμε εφησυχαστεί ότι οι άλλοι θα μα κάνουν τη δουλειά ενώ εμείς δεν θα χρειαστεί να καταβάλουμε και μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αν ονειρευτούμε ένα υπερβολικά μεγάλο ελικόπτερο, σημαίνει ότι είμαστε πολύ φιλόδοξοι και οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι στην πραγματικότητα άπιαστοι. Αν δούμε νέο ελικόπτερο, σημαίνει ότι στην πορεία θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους ή τις συμμαχίες μας. Και αυτό τελικά θα μας αποφέρει κέρδη, δόξα, αποδοχή και αναγνωρισιμότητα. Κάνοντας μία γρήγορη σύνοψη της παρουσίασης, αξίζει να επισημάνουμε πως διαπιστώσαμε ότι το ελικόπτερο έχει διάφορες σημασίες στα όνειρά μας. Γι' αυτό το λόγο, για να ερμηνεύσουμε σωστά το όνειρο, απαιτούνται και άλλα στοιχεία, όπως αν ήταν στρατιωτικό ή πολιτικού τύπου. Κλείνοντας και έχοντας μαζί μας το Θεό σας ευχόμαστε καλά όνειρα και θα χαρούμε να σας δούμε πάλι στο κανάλι μας Dream Explainer. Αν σας άρεσε λοιπόν η παρουσίασή μας, μπορείτε να μας το δείξετε με τρεις απλές κινήσεις. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή ή subscribe, πατήστε κλασικά το like και διαδώστε το σε γνωστούς και φίλους σας πατώντας κοινοποίηση ή share.